να είμαι ο Κυτάρχος ο Βασίλης, εργαζόμενος του Δήμου Πειραιά και πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ενταγμένος ούτε στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ ούτε στο ΚΚΕ. Ωστόσο όμως ήρθα εδώ σήμερα για να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία που πήρε το ΠΑΜΕ σε σχέση με την ενότητα, τη μαζικότητα όπως γράφει απάνω για ενότητα, μαζικότητα και ταξικούς αγώνες. Όταν μιλάμε όμως για αυτά πρέπει σίγουρα να έχουμε και κατά νου την αξιοπιστία που έχει χαθεί από τους εργαζόμενους απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα, απέναντι στους συνδικαλιστές. Και η αξιοπιστία αυτή δεν έχει χαθεί τυχαία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και φυσικά βαραίνουν όλη αυτή την κατάσταση αυτών που εκπροσωπούν τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος. Προηγουμένως αναφέρθηκε και πολύ λεπτομερέστατα κιόλας για το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου και τις επιπτώσεις και όλα αυτά που είναι να φέρουν τα καινούργια η νέα κυβέρνηση. Μια νέα κυβέρνηση βέβαια που να μην τα πω, τα ξέρουμε όλοι, έδειξαν από την αρχή το τι πολιτική πρόκειται να εφαρμόσουν. Και δεν είναι καμία άλλη πολιτική από την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, από τις πιο προηγούμενες κυβέρνησεις, από την πιο προηγούμενη κυβέρνηση. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι ότι δεν μπορούμε να αναθέτουμε σε εκλογικές αναμετρήσεις τις λύσεις των προβλημάτων μας. Γιατί εξαγγελίες είχαμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα και με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε προηγούμενα χρόνια. Εξαγγελίες είχαμε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξουν, αλλά και αυτή η μνημονία έφερε. Εξαγγελίες πάλι έχουμε, αλλά πάλι μνημονιακούς νόμους θα εφαρμόσουν και οι σημερινοί. Και πρέπει να καταλάβουμε, εκτός από αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως για το συνδικαλιστικό νόμο, που σίγουρα βάλει κατά των γενικών συνελεύσεων, που είναι πολύ βασικό, γιατί στις γενικές συνελεύσεις, όσο και μεγάλη ή μικρή επιτυχία έχουν αυτές, εκεί μέσα γίνεται η ζύμωση, εκεί μέσα γίνεται η ανταλλαγή των απόψεων και αυτό είναι που θέλουν να καταργήσουν με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Αλλά το βασικότερο είναι, νομίζω, κατά την προσωπική μου γνώμη, κάτι άλλο. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, δεν θέλουν να ελέγξουν ούτε τα εργοδοτικά ούτε τα κυβερνητικά σωματεία. Θέλουν να ελέγξουν τα ταξικά σωματεία. Θέλουν να ελέγξουν τα αγωνιστικά σωματεία. Τα σωματεία που βγαίνουν κάθε μέρα στον δρόμο και αντιστέκονται. Αυτά τα σωματεία θέλουν να ελέγξουν με αυτόν τον τρόπο που κάνουν. Γιατί τα άλλα τα ελέγχουν ούτως ή άλλως. Η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ, η πλειοψηφία της, την ελέγχουν ούτως ή άλλως. Δεν τους χρειάζονται. Θέλουν να ελέγξουν όμως τη βάση. Να ελέγξουν από κάτω αυτούς που βγαίνουν και αντιστέκονται στον δρόμο. Αυτό θέλουν να αλλάξουν. Και έτσι με τον τρόπο αυτό φυσικά και θα το αλλάξουν. Αν το αφήσουμε βέβαια και περάσουν. Για να τελειώσω, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω κιόλας και περισσότερο ήταν για να κάνω ένα χαιρετισμό. Θεωρώ ότι συνεργασίες, συμμαχίες δεν μπορούν να έρθουν μέσα από κλειστές αίθουσες, από κλειστά γραφεία και από συνεννοήσεις υψηλόβαθμων στελεχών ή όχι. Οι συνεργασίες θεωρώ ότι πρέπει να χτιστούν και οι συμμαχίες θεωρώ ότι πρέπει να χτιστούν στον δρόμο, στις διεκδικήσεις και στη ρήξη και στη σύγκρουση. Γι' αυτό λέω καλή δύναμη σε όλους και καλούς αγώνες και δυναμικούς αγώνες, αποφασιστικούς και αποτελεσματικούς το επόμενο διάστημα.